Κάποτε ήταν ένα μαγευτικό τοπίο. Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί εγκατάλειψη. Σκηνικό που παραπέμπει σε δάσος, με τα καλάμια και τα αγριόχορτα να πνίγουν την κρίνη κορώνη μαγαρά, το μνημείο που έφτιαξαν οι ενετοί και τους οδηπόρους που διψούσαν για λίγο νερό όταν έκλειναν οι καστρόπορτες του Χάνδακα. Ούτε με GPS δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς την κρίνη εδώ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μία κρίνη πνιγμένη στα καλάμια και στην αδιαφορία. Αντί για εργασίες καθαρισμού, μόνο σιωπή. Αντί να το καθαρίσουν και να τον αδείξουν οι αρμόδιοι, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, το μνημείο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Εγώ πολλές φορές περνάω από αυτό το σημείο και πάντα το μάτι μου είναι εκεί πέρα και το βλέπω, γιατί σαν παιδάκι είχα πάει πάρα πολλές φορές και με τους γονείς μου και με τα σχολεία που κάναμε εκδρομές και με το προσκοπείο. Ήταν τρία σημεία αναφοράς εκεί πέρα. Οπότε πάντα το βλέμμα μου κοιτάει προς τα εκεί και πολλές φορές δεν το βλέπω καθόλου από τα δέντρα, από τα σκουπίδια. Χρόνια τώρα είναι εγκατελειμμένο. Το μνημείο είναι κηρυγμένο ιστορικό διαδικτύο σε ένα χώρο γεμάτο αφαίρετα. Από τότε που είχαμε καθαρίσει εμείς, μετά και μετά που καθάρισαν οι μηνοίστας, μέχρι σήμερα υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη. Δηλαδή αποκλείεται τόσο χάλι μαύρο να έγινε μέσα σε 3-4 χρόνια. Οπότε ο Δήμος φαντάζομαι το γνωρίζει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ή δεν το ξέρει? Και το γνωρίζει το πρόβλημα. Δημότες διαμαρτύρονται για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες και με τη Λιάνα Σταρίδα να ακρούει το καμπανάκι του κινδύνου για το μνημείο, καθώς όπως υποστηρίζει, κινδυνεύει με κατάρρευση. Ο κατάρρευση δεν κινδυνεύει κυρίως επειδή δεν έχει καμία επιληφθεί καμία πρόνοιαση στερέωσης των τοικοποιών και ανοίγουν πυρογομές. Κάποια στιγμή αυτό με την υγρασία θα πέσει, θα αρχίσει να πέφτει. Ήδη η πλαϊνή τύχη έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Τυχοποιίες που είναι από κοινή πέτρα, ζεστόλιπους και τέτοια, διαβρώνεται και καταστρέφεται. Εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί, θα πέσει. Πρέπει αυτά τα μνημεία να συντηρούνται, όχι όταν το θυμούνται, όχι όταν φωνάζουν οι πολίτες. Και όλοι σωθά και συγκεκριμένα, μία φορά το χρόνο, μία φορά το εξάμηνο, μπορούν αυτοί να το κάνουν. Σύμφωνα με τη Λιάνα Σταρίδα, το 2009 έγινε πλήρης καθαρισμός του μνημείου εσωτερικά και εξωτερικά από το τμήμα τυχών του Δήμου Ηρακλείου και τη 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ το 2014 εθελοντική ομάδα προχώρησε σε εργασίες καθαρισμού. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ήδη έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών κατοίκων της περιοχής που θέλουν να επέμβουν δυναμικά. Και είναι δημόσιος ο χώρος, οπότε πρέπει να δοθεί στους δημότες για να το χαρούν όπως παλιά το χαιρόμαστε κι εμείς. Πέρα από το γεγονός ότι δεν συντηρείται ο χώρος, τι άλλο έχετε διαπιστώσει? Ναι, σε κάποια σημεία του τείχους, σε όλα τα σημεία, βλέπουμε ότι λείπουν κάποιες πέτρες, οι οποίες παίρνουν κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν για οικοδομικά υλικά. Απίστευτο. Ναι, συμβαίνει κι αυτό. Άραγε, οι αρμόδιοι θα δώσουν σημασία στη πανέμορφη κρίνη που έχει τεράστια ιστορική και πολιτιστική αξία.